Χαίρετε κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή σας μέρα και χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα μαζί σας. Λοιπόν, ε, ο κύριος Αντιδήμαρχος μετά το πρώτο διαθμιστικό διάλειμμα θα μας πει για το θέμα των προσφύγων για να το ξεκαθαρίσουμε και να μην υπάρχει πλέον καμία σκία και καμία αμφιβολία για το τι ακριβώς προβλέπετε και τι θα γίνει στην Τρίπολη για να μην ακούμε διάφορα απίστευτα πράγματα τα οποία... Α θεωρήσουμε καλόπιστα ότι λόγω αγνίας ε, τα διαδίδουν κάποιοι, γιατί δυστυχώ πλέον και είπαμε και πριν για τα μέσα κοινωνική δικτύωση, είναι πανεύκολο κάτι να διαδοθεί, να υποθεί χωρί κανένα στοιχείο, χωρί καμία απόδειξη, και αμέσω μετά να γίνει να διαδοθεί. Και βέβαια θα πούμε και κάτι πιο ευχάριστο, έτσι κι αλλιώ. Ε, θα ασχοληθούμε και με το, το... το θέμα των αποκριών. Ποιε εκδηλώσει θα γίνουν. Βέβαια, να πούμε καταρχά, ε, κυρία Αντιδήμαρχη ότι έτσι κι αλλιώ δεν θα γίνει παρέλαση. Αυτό έχει, είναι και θέση τη Μοτική Αρχή, δεν υπάρχει λόγο να γίνεται, φαντάζομαι. Ναι, έτσι είναι, αλλά έχουμε ναι. όλε τι άλλε εκδηλώσει που θα καλύψουν Ωραία. αυτή τη βδομάδα. Οπότε... Ο κόσμο θέλει να μάθει. Φαντάζομαι τα κούλμα φέτο θα γίνουν στην Κάρτσοβα. Όχι. Τα Πάλι κούλμα θα, στην θα γίνουν του... στην Αγία Τριάδα. Α, είναι καταπληκτικό χώρο oh. και μπορεί oh, και να right. το καθιερώσουμε. Στην και... Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα, γιατί, γιατί είναι ελεύθερο γύρω-γύρω, έχει ένα τεράστιο μέρο μπροστά που μπορούν να πετάξουμε τον Αϊτό, έχει τι εγκαταστάσει μέσα yeah. που okay, μπορούν yeah, είναι, να νομίζω. είναι ανθρώπινα και τα... το μοίρασμα των ανθρώπων. Ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή. Και, και καθαρό και... ο χώρο κάτω για χορό και μουσική. και... Η Αγία να, Τριάδα, σαν ναι, σύλλογο. Να, να κάνω εγώ λίγο τώρα τον προβοκάτο. Ναι, ε, η Αγία Τριάδα ήταν ο χώρο, ο ευρύτερο ο χώρο, όπου η πρώην Δημοτική Αρχή χρησιμοποιούσε όπω χρησιμοποιεί η δική σα ε, τον Άγιο Βλάση. Αυτό δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα, γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει κάτι. Εκεί είναι ακόμα. Ε, τα, υπάρχουν κάποιο, υπάρχει κάποιο θέμα με το χώρο. Δηλαδή, είχαν γίνει και κάποιε από του τοπικού ε, που έχουν ιδιοκτήτε εκεί πέρα οι άνθρωποι, έχουν χώρου και λέγανε ότι υπάρχει ένα θέμα με τα απορρίμματα. Όχι, εγώ μιλάω για τον Μπασιάκου. Πίσω από το ah, Πανεπιστήμιο. Α, oh, ah, πίσω από το Πανεπιστήμιο. Αγία ah, Τριάδα, όχι, δεν αγία... είναι κανένα Ναι, λάθος. Και άλλη Αγία Τριάδα είναι. Και αγία Τριάδα. <laughs> γι' αυτό, όχι, μιλάμε για πίσω από το Πανεπιστήμιο, τη ah, μεγάλη το πανεπιστήμιο. εκκλησία και το μεγάλο χώρο oh, δίπλα μάλιστα. στο σκοπευτήριο. Όχι, oh, είναι η Αγία Τριάδα γι αυτό που αυτό πιστό... στο Ναι, μπράβο, γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ ωραίο ο χώρο εκεί πέρα, πολύ ωραία θέα και οι χαρταϊτοί θα σηκωθούν άνετα εκεί, γιατί πέρυσι είχαμε τα παράπονα ότι. Ωραία, μένει πλατεάριο, αλλά δεν είχε χώρο για χαρταϊτού και είχαν δίκιο. Αλλά ήταν That's... μια αναγκαστική πέρυσι η προσέγγιση πλατεάριο, yeah. γιατί ο χώρο τη Κάρτσοβα δεν μπορεί να μα φιλοξενήσει πλέον, γιατί ο, η Μητρόπολη και ο Δεσπότη φτιάχνει χώρο για βρεφονιπιακό σταθμό. Οπότε εκεί ήταν αδύνατο να ξαναπάμε. Και από ό,τι βλέπω δεν θα ξαναδο κάνουμε εκεί πέρα. Ωραία, ωραία. Οπότε αγαπητοί ακροατέ, πίσω από το Πανεπιστήμιο στην Αγία Τριάδα, τα κούλουμα φέτο είναι πρώτη φορά. Όπω ακούσατε, ο κύριο Βρέντα λέει ότι ελπίζει να καθιερωθεί, αν θεωρηθεί βέβαια ότι είναι πετυχημένο προφανώ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί όντω η περιοχή εκεί και είναι μεγάλη και δεν αξιοποιείται, θα έλεγα, για τη Δήμαρχη, για πολλού λόγου, για πολλού και διάφορου λόγου. Και καλό είναι να προβληθεί και αυτό το κομμάτι τη Τρίπολη. Ε, είναι ένα ωραίο χώρο. Είναι το παλιό σκοπευτήριο, είναι το πανεπιστήμιο, είναι ξενοδοχεία, είναι μια πολύ ωραία διαδρομή που τη χρησιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες μας από την Τρίπολη στον Άγιο Γεώργιο για περπάτημα. Είναι μια εύκολη πρόσβαση, είναι πολύ ωραία καθαρό, μέρο, μέρος, χωρίς κολόνες, χωρίς δίκτυα ΔΕΗ, .E., χωρίς δίκτυα ΟΤΕ. Οπότε είναι πολύ πολύ εύκολο και να ευχαριστηθούμε για το χαρταϊτό που μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια γιατί κακά τα ψέματα στην Κάρτσοβα όταν ήμουν μικρούλη εγώ και πήγαινα και πέτα γαϊτό δεν υπήρχαν δίπλα ούτε σπίτια, ούτε κολόνε ούτε περιφράξεις, ούτε τίποτα. Πλέον η Κάρτσοβα έχει κατοικηθεί αρκετά. Οπότε δεν προσφερόταν αλλά ένα λόγο παραπάνω που πλέον εκεί δεν υπάρχει ούτε το τουριστικό περίπτερο που υπήρχε γιατί έχει καταδαφιστεί και ο... ο Δεσπότης με... και η Μητρόπολη φτιάχνουν τον βρεφονιπιακό σταθμό. Οπότε Ωραία. ήταν δύσκολο να ξαναπάμε εκεί πέρα. Ωραία. Ε, θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, mm. αγαπητοί Και όταν γυρίσουμε, ο κύριο Βρέντα θα μα μιλήσει για το θέμα, ε, το πιο ε, θα λέγαμε ενδιαφέρον και παράλληλα αμφιλεγόμενο, για την φιλοξενία των προσφύγων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ σε λίγο πάλι μαζί σα. Πάλι μαζί σα, αγαπητοί άκουρα, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε την εκπομπή SCC απ' έξω, που σήμερα έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον αντιδήμαρχο Τρίπολη για τον πολιτισμό, αρμόδιο μεταξύ άλλων, τον κύριο Σπύρο Βρέντα, ο οποίο ευθύ αμέσω και επειδή γνωρίζουμε ότι έχει πολύ πιεσμένο πρόγραμμα καθώ έχουμε και αυτό το θέμα με τους πρόσφυγες αλλά έχουμε και τις αποκριάτικες εκδηλώσεις οι οποίες είναι, ε, γενικά με τις εκδηλώσεις είναι επιφορτισμένος ο ίδιος να τον ρωτήσουμε λοιπόν ε, τι ισχύει ε, πραγματικά για αυτή την υπόθεση με τους πρόσφυγες λοιπόν ξέρουμε ότι είναι πρόγραμμα τσίπα της αρμοστίας του ΟΗΕ ξέρουμε ότι θα είναι σε ιδιωτικέ κατοικίε θα φιλοξενηθούν οι άνθρωποι επίσης ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια επιβάρυνση ε, για το Δήμο, έτσι, οικονομική εννοώ επιβάρυνση. Δεν έχει κάποια ή έχει. Όχι καμία Ούτω ή αλλιώς αυτό είναι όλο το πρόγραμμα που το έχει πάρει η αναπτυξιακή του Πάρνονα όπως και Σας σε πω. άλλους δήμους. Σα το ρωτάω κύριε Βρέντα γιατί ε, βγαίνει ε, μέσω πολιτών ε, λόγω, εντάξει θα μου πείτε ο σχολιασμός, ο σχολιασμός όμως δηλώνει και μια ατμόσφαιρα και βέβαια κάποιοι το είπαν και on camera δηλαδή το είπαν και... Ε, Πέρα από το σχολιασμό που είναι εύκολο. Αν δεν γνωρίζει, λε πολλά έτσι. Βέβαια, ακριβώ αυτό λοιπόν. Επειδή λοιπόν είναι δεδομένο ότι η άγνοια δημιουργεί αυτό το, αυτό το κλίμα, θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για το Δήμο Οικονομική. Ε, για να μην ακούγονται διάφορα ότι δεν δίνεται στου Έλληνε που περνάμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε και τα δίνεται εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι. Να δεν υπάρχει. Όλη η χρηματοδότηση Ραι. για όλου του πρόσφυγε, για όλη την Ελλάδα είναι μέσω τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ. Και η χρηματοδότηση είναι για να λέμε για την αλήθεια μέχρι το τέλος του 2018 εξασφαλισμένη. Από εκεί και μετά, στην yeah. τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει πριν τα Χριστούγεννα με τον πρόεδρο του Λεκκλέρ στην Αθήνα, yeah. όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμοι τη Ελλάδο, και είναι αρκετοί αυτοί, να το πούμε και αυτό και θα τα yeah. πούμε και μετά, yeah. ε, είχαν πει ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να εξασφαλίσουν χρήματα και για την επόμενη τριετία. Απλά μέχρι τώρα η χρηματοδότηση που είχαν βρει από τι εταιρείε που χρηματοδοτούσαν, σταματάει και ψάχνουν την καινούρια χρηματοδότηση που μα είπαν ότι ελπίζουν ότι θα υπάρχει γιατί το πρόβλημα με του πρόσφυγε δεν είναι μόνο τη Τρίπολη ή τη Ελλάδα, είναι γενικότερα. Και, δεν, και να πούμε και να. Ε, ναι. Αμερική και Και παντού. πολύ σωστά κάνετε και το θίγετε κύριε Βρέντα, γιατί το πρόβλημα το προσφυγικό δεν είναι τώρα που συνέβη τώρα με τη Συρία μόνο. Είναι μόνιμη κατάσταση το προσφυγικό. Ναι, εννοείται. Απλά παλιά βρίσκανε τον τρόπο και περνάγανε στην Ευρώπη, <laughs> 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 γιατί όπω ξέρουμε κανένα πρόσφυγα δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, έτσι. Όχι. Να προμηθευθούν πάλι νομίζοντα ότι θα είναι πολύ καλύτερε οι συνθήκε διαβίωση σε άλλε χώρε. Και έχουν δίκιο, δεν ξέρω αν έχουν δίκιο ή δεν έχουν δίκιο. Απλά Ακόμα... τώρα επειδή κλείσαν τα σύνορα των υπολείπων, ναι, εμείς εμεί είμαστε αναγκασμένοι πρόβλημα. να, μέν, τους έχ, να του έχουμε, εδώ, να του φιλοξενήσουμε, το αναγκασμένοι σε εισαγωγικά, να του φιλοξενήσουμε και να, αν καταφέρουν οι άνθρωποι και πάνε στου τόπου του ή σε τόπου που επιθυμούν, με γεια του, με χαρά του. Όσο μένουν εδώ όμω, ή θα πρέπει να αφομοιωθούν στη δική μα κοινωνία ώστε να μπορούμε και εμεί να είμαστε ήσυχοι μαζί του, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν ανθρώπινα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι οικονομική μετανάστε ή οτιδήποτε άλλο, είναι πρόσφυγε. έτσι. Ναι. Απλά μπερδεύουμε πάντα και μπερδεύαμε πάντα του μετανάστε με του πρόσφυγε στην Ελλάδα. Γιατί εμεί ήμασταν μετανάστε όταν σηκωθήκαμε και φεύγαμε και φεύγουμε ακόμα. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες οι οποίοι μέσα από έναν πόλεμο ξεσυκώ, χάσαν τα σπίτια του, τι οικογένειέ του, του συγγενεί του, πληρώσανε τα τα του με λίγα λόγια να περάσουν στην Ελλάδα. Οπότε εμεί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται αυτή, για να μείνουν εδώ. Αυτό ήταν η δεύτερη διευκρίνηση που ήθελα να κάνετε. Το κάνατε ήδη, ε, ότι οι συγκεκριμένοι είναι πρόσφυγε. Έχουν χαρακτηριστεί ω πρόσφυγες κατα από τον οργανισμό. Δηλαδή, καταγεγραμμένοι, ονοματισμένοι. Έτσι ναι. με δεν είναι παράτυποι. Όχι, έτσι όχι δεν όχι είναι παράτυποι. Καμία. δεν, Η άλλη λέξη που χρησιμοποιείται από κάποιου αγαπητοί ακροατέ, και δεν την αναφέρω, διότι δεν υπάρχουν τέτοιοι, δεν υπάρχουν, ε, ανα... υπάρχουν λάθρομετανάστε σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν παράτυποι, οι οποίοι δεν είναι αυτοί. αυτοί είναι, όπω είπε και ο κύριο Αντιδημαχό, καταγεγραμμένοι. Και επίσημη από, τον πλε... από την πλέον αρμόδια αρχή που υπάρχει στον κόσμο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιοι από εσά έχετε επιφυλάξει για τον Οργανισμό Εθνών, ΕΕ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πιο... ο... Δεν υπάρχει πιο επίσημο φορέα για αυτό το θέμα. Είναι ο πλέον ε... εξειδικευμένο και ενδεδειγμένο. Ε... Και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω ε... είναι: θα πάνε... Οι άνθρωποι θα πάνε σε ιδιωτικέ κατοικίε που θα μισθωθούν από την ναι. πατερμοστία, Ωραία. Θα υπάρξουν κάποια προγράμματα όπω είχατε ανακοινώσει, προκειμένου. Ε, Καταρχά, ξέρουμε οι 240 τι ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ηλικίε αν είναι ανήλικη, ενήλικη, φίλο κτλ. Όχι, και τα λοιπά. ε, όχι, δεν το ξέρουμε. Απλά το ξέρουμε. είναι, εμείς επιθυμούμε οικογένειες ναι. ε, και είναι οικογένειες περισσότερες ή είναι συγγενείς που έχουν μεταφερθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο, στη διαδρομή χαθήκαν κόσμος, έτσι, από εκεί κάτω mm -hmm. μέχρι την mm -hmm. Ελληνική. Και, μέχρι, ακόμα εδώ. και ακόμα γίνεται δυσκολούς. Και αν πάμε στο, στη Σάμο και στη Μητυλίνη, στη Μητυλίνη 2, θα δεις από κάτω το νεκροταφείο που έχει γίνει ναι. και εκεί θλίβεσαι και λες ότι... Τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε, αν είναι μουσουλμάνοι, αν είναι χριστιανοί, ε, γιατί οι άνθρωποι από το Πακιστάν που τους έχουμε φέρει εδώ και τους έχουμε στη βιομηχανική ζώνη και τους χρησιμοποιούμε για τις δουλειές μας ή οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια που κατοικούν εδώ από Αλβανία, από Ρουμανία, από Βουλγαρία και τους χρησιμοποιούμε επίσης στις δουλειές τους ε, ρωτήσαμε ποτέ τι θρησκευμα είναι και το βασικότερο ότι όταν έχει μια κυβέρνηση η οποία μισεί δεν, δεν ορκίζονται, απλά δίνουν τον λόγο του ότι θα υπηρετούν το πολίτευμα. Ναι, ε, τώρα, είναι πολιτικό όργανο. Ναι, πέραμε. μην καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν είναι χριστιανοί. Εμεί μπορούμε να του αφομοιώσουμε για να ζήσουν καλά και, και αυτοί μαζί μα, αλλά και εμεί μαζί του. Αυτό είναι το, το, το ζητούμενο Εσύ, από εμά. Εσεί έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Δημήτρη, αλλά όπω καταλαβαίνετε, λόγω και τη συγκυρία, ε, και να πάω και λίγο και του ακροτέ πίσω, όταν είχαμε εκείνο το περιστατικό με τη φωτογραφία. Του μικρού παιδιού, θα θυμόσαστε, που είχε γίνει τεράστιο που ζήτημα. Που πήρε και το βραβείο ναι. τη Παγκόσμια. Ναι, αυτό ήταν και λίγο, ο θα ο έλεγα ]ς. εγώ. Αλλά <laughs> ήταν ναι. κρίμα να παίρνει βραβείο ναι, παγκόσμια ναι, ναι, είναι, είναι λίγο... ναι, ρηξικό σου. Είναι λίγο τραγική ηρωνία, θα το έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, τότε ήταν πρώτη επικαιρότητα και τότε ο ελληνικό λαό, ο απλό κόσμο καλύτερα, γιατί ο λαό δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά ω έκφραση, ε, έδειξε ειδικά στα νησιά που υπέστησαν και το μεγαλύτερο φόρτο, ότι όντω δεν έχει ο απλό Έλληνα ξεχάσει και ο ίδιο τι έχει περάσει και ότι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά λόγω τη τωρινή συγκυρία που έχουμε τα γνωστά προβλήματα που ξέρετε με γείτονε, που υπάρχει αυτή και εντάξει, υπάρχει μια πίεση στον κόσμο λόγω τη γνωστή οικονομική κατάσταση, η οποία εντάξει, τώρα άλλοι λένε ότι έχει βελτιωθεί, άλλοι λένε θα βελτιωθεί, άλλοι λένε δεν θα βελτιωθεί ποτέ. Λοιπόν, τα ακούει αυτό ο κόσμο, πιέζεται και είναι πολύ λογικό σε εισαγωγικά το λογικό να στρέφεται εναντίον κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώ σε δύσκολη θέση σε σχέση με τον ίδιο. Γιατί όπω και να το κάνουμε. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ο Έλληνα, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, ...δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που περνάνε ε, άνθρωποι σε αυτές Όχι, τις χώρες. Και να πω κάτι. Εγώ ε, είμαι περήφανος που σαν αντιδήμαρχος της Τρίπολης είχα ζητήσει τον πρώτο χρόνο του προβλήματος με τους πρόσφυγες βοήθεια ε, για ρουχισμό και, θε, ξέ, και είδα ότι όλη η Τρίπολη ανταποκρίθηκε, μικρά παιδιά, σχολεία, ε, τριπολισιώτες και φτάσαμε να γεμίσουμε μια τεράστια αίθουσα του Δημαρχείου... Με ρουχισμό για να το, στέλνα, για να το στέλναμε στη Μυτιλίνη. Άρα η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ σέβομαι το ότι. και χαίρομαι που. Είμαι αντιδήμαχος στην Τρίπολη που σέβονται τους πρόσφυγες, σέβονται τον πόνο του άλλου. Ε, ίσως αυτοί που τα διαδίδουν και ό,τι διαδίδεται είναι από μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν είτε να δώσουν την κακή τους εικόνα οι ίδιοι, αλλά μην ξεχνάνε ότι πού αντα... που... Πού απευθύνονται, απευθύνονται, έτσι. Γιατί μπορεί να τα λες όμορφα και ωραία είτε από μέσα, είτε από κανάλια, είτε, από... είτε στο δρόμο έξω. Αλλά όταν μια, τρί, μια Τρίπολη είναι σκεπτόμενη και ένα Δήμο Τρίπολη είναι σκεπτόμενο και αντιδρά όπω πρέπει κάθε φορά. Ε, γι' αυτό λέω ότι τελικά είναι μια πολύ μικρή μερίδα και απομονώνονται μόνοι του. Να και γι' αυτό και εμεί, ε, κάνοντα τη δική μα δουλειά, σε σχέση με τη δική σα, πρέπει να σα να σας προτρέπουμε να ενημερώνετε σωστά τον κόσμο για να μην υπάρχουν, όπω είπαμε, σκιέ. Γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα να λέει ο καθένα ό,τι θέλει χωρί να γνωρίζει το θέμα. Για αυτό προσπαθούμε να το φωτίσουμε, να πούμε ακριβώ τα στοιχεία που απαρτίζουν το θέμα και να μην υπάρχει αμφιβολία. Αυτό είναι το, ο κόσμο είναι την αμφιβολία και βέβαια και αυτοί που είπατε που έχουν άλλου σκοπού από πίσω, γιατί μπορεί και να το γνωρίζουν το θέμα, αλλά να το χρησιμοποιούν. Και το βλέπουμε δυστυχώ και στην κεντρική σκηνή να γίνεται σε πολλά θέματα αυτό. Να εκμεταλλεύονται την αδυναμία του ανθρώπου του Έλληνα έτσι και αλλιώ να ενημερωθεί για όλα Σωστά, δεν γίνεται. Με, αυτό. Κάποιοι έτσι το κάναμε πάντα, νομίζοντα ότι βγάζοντα το μάτι του άλλου θα κερδίσουμε. Τελικά. Το, το κάνουμε μόνο, ακόμα αν, δηλαδή, το. μόνο αν βοηθάμε τον άλλον να πάει καλά ο άλλο, θα βοηθηθούμε κι εμεί μαζί, έτσι. <laughs> αυτό το ξεχνάμε. Ναι, και από εκεί πέρα τελικά είναι και θέμα καθαρά. Ε, τελικά, στη, τελική σε τελική ανάλυση, είναι ανθρωπιστικό το θέμα. Σε δηλαδή... αυτό το επίπεδο είναι γιατί να πω και κάτι. Πέρα από το ανθρωπιστικό και πέρα από αυτού του πρόσφυγε, ε, κανένα δεν σκέφτηκε ότι πώ θα αποφορτήσει μια Μυτιλίνη, μια σάμο, που αυτοί έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι τουριστικά, άσχετα αν κάποιοι Μυτιλίνοι ή Σαμιώτε. Ε, Κέρδισαν χρήματα από του πρόσφυγε. Yeah. Γιατί όταν βάζανε και φορτίζανε τα κινητά και του παίρνανε 10 ευρώ. Αλλά αυτή είναι μια μικρή μερίδα που παντού μπορεί να το κάνουν. Όταν μιλάμε για την, για τον, για την καταστροφή του τουρισμού σε αυτά τα δύο νησιά, γιατί και εμεί οι ίδιοι, αν πάμε σαν τουρίστε στη Μυτιλίνη και δούμε μέσα στην πλατεία. Παρκαρισμένε σκηνέ και άτομα να τρέχουν γύρω-γύρω και να αφοδεύουν οπουδήποτε ναι, είναι και να μην του αφήνουμε να μπουν στα καταστήματα για να κάνουν την ανάγκη του κτλ. Ε, ε, οι ίδιοι εμεί θα πούμε ότι κοίτα η Σάμωση τι, τι κάνει, τι ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε. Ναι. Άρα, θα πρέπει να μπούμε όλοι στη διαδικασία να μοιράσουμε πράγματα ώστε να μην φαίνονται καταστροφικά για ορισμένους τόπους και βέβαια να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε αυτό που είπα ανθρώπους στην, κοινο, στην κοινωνία μας ε, αναγκαστικά πλέον αλλά για να μπορούν και οι ίδιοι να ζουν καλά ναι. Ωραία. Ε, νομίζω ότι αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, ήταν σαφέστατα αυτά. Ήτανε, είπατε ακριβώ αυτό που ισχύει. Βέβαια, θα το δούμε και στην πορεία, όταν και με το καλό οι άνθρωποι θα αρχίσουν να έρχονται. Δεν ξέρω και πώ θα γίνει αυτό. εσείς έχετε. Κάτι ε, θα γίνει. Ούτω ή την τελευταία σύσκεψη που είχαμε κάνει με τον πρόεδρο του στην Αθήνα. Είναι πάρα πολλοί δήμοι στην Ελλάδα που Α, φιλοξενούν ήθελα, έτσι. Ήθελα, μιλάμε ήθελα, για πισώ. Αθήνα, μιλάμε για Νέα Φιλαδέλφια, Αθήνα... Νέα Χαλκιδόνα, <laughs> μιλάμε για Θεσσαλονίκη, μιλάμε για Καρδίτσα, μιλάμε για Τρίκαλα, μιλάμε για Λάρισα, μιλάμε για όλου του δήμου τη κεντρική Μακεδονία γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε και για του τέσσερι νομού τη ε, Κρήτη. Ε, μιλάμε μιλάμε είναι... για Λιβαδιά που η Λιβαδιά ήταν και η πρωτοπόρος και ό,τι μίλησα με τη Δήμαρχο έχουν, τους έχουν αφομοιώσει τώρα 2-3 χρόνια και μάλιστα τους φέρνουν και στις εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος Λιβαδαίων και, και αυτοί παίρνουν μέρος και Ο Δήμο κάνει και εκδηλώσει δικέ του ώστε να μπορούν να μην είναι αποκομμένοι. Αυτό είναι πολύ μιλάμε, ναι, μιλάμε, όλοι οι Δήμοι έχουν κάνει προγράμματα για να εισαχθούν τα παιδιά ε, στα σχολεία. Αφού γιατί όταν καλύτερα. ένα παιδάκι έρθει εδώ και το βάλει στην πρώτη δημοτικού ή οπουδήποτε σε οποιαδήποτε τάξη και δεν γνωρίζει ελληνικά, εννοείται ότι θα χάσει χρόνο και αυτό και τα παιδιά τα υπόλοιπα ναι. ε, θα δυσκολευτούν μέσα στην τάξη. Ενώ υπάρχουν εθελοντέ ε, εκπαιδευτικοί, οι αφιερώνουν κάποιε ώρε το απόγευμά του και κάνουν κάποια ιδιαίτερα δύο, τριών, 4 μηνών, ώστε τα παιδάκια να μπορέσουν να αφομοιώσουν την ελληνική γλώσσα και να μπουν λίγο πιο εύκολα στην μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Άρα ε, δεν, είμαστε, δεν, δεν υπάρχει, όχι, είμαστε ο μόνο Δήμο που μόνος γίνεται. εμείς. Και θα χαρώ να ακούσω και άλλου Δήμου να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι μια ασφαλή διαδικασία. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ τιμητικό. Είναι την είναι την πολυ... τιμή μα να φιλοξενήσουμε, γιατί αν αναλογιστούμε ότι οι μισοί Αρκάδε είναι στο εξωτερικό. <laughs> εντάξει. <laughs> <περισσότερο> και χαιρόμαστε <laughs> <περισσότερο>. <laughs> γι' αυτό, ε, σαν ε, βγαίνουμε έξω και λέμε ότι α, ο δικό μου είναι στην Αμερική, ο δικό μου είναι στην Αθήνα. Ε, και βέβαια και έρχονται και πολύ λοιπά, συχνά και οι και Παναρκάδες και και συχνά και του βλέπουμε. Ε, το ίδιο πράγμα θα θέλαμε να λένε και αυτοί οι άνθρωποι για την Αρκαδία, για τον τόπο αυτό και για την Ελλάδα, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Ε, και αυτό ε, πολύ ενδιαφέρον. Η Τρίπολη προ το παρόν, βέβαια, ο μοναδικό Δήμο τη Πελοπονίσου, μεγάλο, ο οποίο ε, θα φιλοξενήσει πρόσφυγε. Ε, κατ' εμά είναι πολύ τιμητικό αυτό. Και επιτέλου, επιτέλου να πω και σε άλλα θέματα, είμαστε. <laughs> χάνουμε σε διάφορα θέματα. Γνωρίζετε τι αναφέρομαι. Ε, αυτό εγώ το θεωρώ κέρδο για την Τρίπολη για πολλού λόγου. Είναι για κέρδο γιατί, γιατί πρώτα απ' όλα τα σπίτια που θα ενοικιαστούν θα έχουν. Ε, πληρωμένα τα ενίκια, τη θέρμανση, τη ΔΕΗ από, το, από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ναι, τη ΔΕΗ μην την αναφέρετε γιατί είναι επονεμένο ζήτημα. Είναι επονεμένο ζήτημα αυτό. Είναι το ρεύμα. Το ρεύμα. Το φω του. σε λίγο δεν θα λέμε ΔΕΗ, θα λέμε ρεύμα τέτοια λόγια. Γενικότερα. Αυτά όλα είναι πληρωμένα κοινόχρηστα από την ύπατη αρμοστία και μέσω τη αναπτυξιακή που έχει αναλάβει αυτή η διαδικασία. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν προπληρωμένε κάρτε, ο κάθε ένα. Μου φαίνεται ότι το ποσό είναι 90 ευρώ, μου φαίνεται για κάθε μήνα το κάθε άτομο προπληρωμένο, οπότε αυτά τα χρήματα εννοείται ότι θα κυλάνε στην πόλη μας, ε, στα, στα μαγαζιά μας. Ε, οι άνθρωποι που θα διοριστούν στην αναπτυξιακή θα είναι άτομα της Τρίπολης γιατί θέλουμε για τη θέλει λέτε, τρεις ναι. κοινωνικούς λειτουργούς, θέλει έναν οδηγό, θέλει δύο για γραμματιακή υποστήριξη, θέλει δύο διερμηνείς θέλει και, και εφόσον και εργασίας, έρχονται λοιπόν, κι ναι. άλλοι μέχρι να συμπληρώσουμε τον αριθμό που έχουμε συμφωνήσει μέσω της σύμβασης, θα διοριστούν επιπλέον και μέχρι άλλοι mm -hmm. τρεις. Άρα το κέρδος είναι πολλαπλό για την πόλη. Μην μένουμε στη διαδικασία ότι πόπο τη θρησκευμα έχουν και αυτό σας είπαμε, διακινείται η ιδέα αυτή από μερικούς. Και, και δόξα τω Θεώ είναι ελάχιστη. Ναι, εντάξει τώρα. Εγώ δεν ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Το σχολιάζω γιατί. Όσοι με βλέπουν απ' έξω μου λένε είναι χριστιανοί. Αυτοί είναι χριστιανοί. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Λε και είναι όλοι τριπονιά χριστιανοί. Αυτό που είπα. Ναι, θεωρητικά είμαστε, αλλά όταν βλέπει τη μισή κυβέρνηση να μην μπαίνει στην εκκλησία και να μην ορκίζεται Τώρα θα μείνουμε αν οι πρόσφυγε. Δεν είναι μόνο θέμα κυβέρνηση. Μακάρι να είναι χριστιανοί άνθρωποι, μακάρι να του βλέπουμε στην εκκλησία μα. Γιατί όντω έχουμε απομακρυνθεί λιγάκι από τα θρησκευτικά μα ήθη και εγώ, επειδή μεγάλωσα με θρησκευτική εικόνα στην οικογένεια, προσπαθώ να τη συντηρώ και σε μένα και στην οικογένειά μου άρα θα ήθελα και αυτοί οι άνθρωποι αν, μπορεί, αν είναι χριστιανοί και αν θέλουν να έρχονται στην εκκλησία Ο μας να έρχονται και να προσκυνούν και να... άλλωστε θα βοηθήσει και ε, στην εννο, αφομοιώσή τους εννοεί. Έτσι κι ε, βέβαια και αυτό το πολιτιστικό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εκτός ότι θα βοηθηθούν αυτοί να αφομοιωθούν εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον να, να και πάρουμε, πάρουμε και και εμείς, στοιχεία, να πάρουμε έτσι. και, εμεί εμείς πράγματα έτσι μην είμαστε αποκλεισμένοι και μην είμαστε Αλλούστε αλλιώς... για να το συνδέσουμε με την των ημερών. Έτσι η μπράβο. Συρία και η κύλη Συρία ήταν μέρο τη επικρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, μπράβο, έτσι, ξεχνάμε, έτσι, μπράβο, έτσι μπράβο Υπάρχει γιατί... ακόμα μνήμη. Έτσι είναι. Έτσι, ότι ό,τι μα βολεύει τη μία φορά, ό,τι μα βολεύει την άλλη. Έτσι, 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 έτσι γίνεται συνήθω, αλλά τι να κάνουμε. Τέλο ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε και την. Συνέντευξή σα, κυρία Αντιδήμαρχε. εκτό που μα είπατε για τα κούλουμα, mm -hmm. πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα έτσι κι αλλιώ. Εκφύσεω. Λοιπόν, οι υπόλοιπε εκδηλώσει είδαμε ότι. Ε... Βλέπουμε, είδαμε ότι θα, σήμερα θα συζητηθεί ουσιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, είναι πολλέ εκδηλώσει, ειδικά για τα παιδιά, αλλά και για του μεγάλου. εκδηλώσεις εκδηλώσει για τα παιδιά ξεκινάνε την επόμενη Κυριακή με το παιδικό πάρτι. Που. Κάθε χρόνο γίνεται και πολύ καλύτερο, και από εμά και από τους συμμετέχοντες και τις οικογένειες που φέρουν τα παιδιά τους εκεί, Μέχρι στο, πνευματικό, στο κέντρο. πνευματικό Κέντρο την άλλη Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα υπάρχει ένα διαδραστικό παιχνίδι αποκριάτικο ψάχνοντας mm. το θησαυρό, γιατί ξέχασα να πω ότι οι φετινές εκδηλώσεις της, των αποκρεών έχουν και μια δόση αυτοσαρκασμού, γιατί επειδή είμαστε και χιουμορίστες... Έχουμε βγάλει το κυνήγι του Θησαυρού, έτσι. Α, το κυνήγι του Θησαυρού, ναι, ναι, υπήρχη, και να Κυριολεκτικά το κυνήγι. Γιατί να μην αυτοσαρκαστούμε, γιατί να μην δώσουμε Α, την σωστό. εικόνα αυτή, και επειδή διαθέτουμε και χιούμορ και το έχουμε δείξει, είπαμε να το κάνουμε έτσι. Άρα, τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα υπάρχουν από δύο παραστάσει απογευματινέ για τα παιδιά, που mm -hmm. κάθε μία ομάδα θα αποτελείται maximum από 50 παιδιά που θα ψάχνουν. Το θησαυρό, ο οποίο θα ήταν ένα χαμένο τραγούδι, γιατί ε, μπορεί να τον ονομάσαμε χαμένο θησαυρό, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία ψάχνουμε να βρούμε το θησαυρό που είναι η χαρά, είναι η αγάπη, είναι η συμμετοχή, είναι η μουσική, είναι το γέλιο, είναι ο αυτοσαρκασμό. Είναι πολλά πράγματα που τα έχουμε χάσει τελευταία. Άρα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, τα παιδιά θα ήθελαν να έρθουν στο πνευματικό κέντρο το απόγευμα δύο παραστάσεις πέντε και 7 ε, για να ψάξουν το χαμένο τραγούδι. Mm -hmm. Την Παρασκευή λοιπόν, με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή θα έχουμε τον Καραγκιόζη ψάχνοντα και αυτό στο Θησαυρό. Ψάχνει και ο Καραγκιόζη στο Θησαυρό. Κυριακή. Πολύ θησαυρό. <laughs> Πολύ, <θησαυρός. laughs> Πολύ θησαυρό. <Πολύ θησαυρός. Κυριακή το πρωί έχουμε στην Αραχαμίτα τι Αμάδε που μια, μεγάλη, μια, ομάδα ανθρώπων από τι Αραχαμίτε αναβιώνουν ένα έθιμο που υπήρχε παλιά παίζοντα Αμάδε και ε, τρώγοντας αυγά <laughs> που προσέφερε όλο το χωριό για mm. εκείνη την ημέρα mm. την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε το καρναβάλι στο Κακούρι mm -hmm. και την Κυριακή το απόγευμα έχουμε το μεγάλο μας πάρτι που θα γίνει στην πλατεία Πετρινού με συγκρότημα Λάτιν από την Αθήνα που θα μας παίξει και δεκαετία 60, 70, 80 mm -hmm. πέρα από τα Λάτιν ε, τραγούδια και τη Δευτέρα, όπω είπα, τα κούλμα στην Αγία Τριάδα του yeah, Σέγγεν. Που, έχει, που έχει. θα είναι φέτο, πιστεύω, πολύ ωραία εκπαίδευση. Ωραία, τρει μέρε λοιπόν ε, ε, κρατάμε πιο πολύ. Εντάξει, τα υπόλοιπα γίνονται. Ε, κρατάμε το τριήμερο διαδραστικό. Το οποίο για... είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και αυτό σαρκαστικό, όπω πολύ σωστά είπατε. Βέβαια, εντάξει, τα υπόλοιπα κλασικά και βέβαια κρατάμε και το κούλμα για πρώτη φορά στην Αγία Τριάδα, όσο mm -hmm. Ε, Και ελπίζετε, όπω είπατε, ότι θα καθιερωθεί. Ναι, και. γιατί είναι πολύ ωραίο χώρο μου, πολύ ωραία θέατρο. Ανοιχτό χώρο. Είχαμε μια πολύ σημαντική ε, βοήθεια από την. Ε, από το Σύλλογο Σεχείου τη Αγία Τριάδα. Αυτή και αντιδήμα αυτή είναι ευγενικό. συγχωρείτε, και... συγχωρείτε που σα διακόπτω. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η τεχνολογία. Έχουμε αμέσω ε, αντιδράσει αντιδράσεις <laughs> κτλ. βέβαια, πολύ καλέ. Ε, τώρα, βέβαια, από τη δικιά σα παράταξη, αλήθεια είναι. <laughs> λοιπόν, ο πρώτο δημοτική κοινότητα, ο κ. Θοδωρακόπλο, λέει ότι η κοινωνική σα ευαισθησία και η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται αναδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο τη πόλη μα, το οποίο είναι φιλόξενο. Έτσι θα Μακάρι, πρέπει να είναι. Μακάρι. Βέβαια, να η αλήθεια είναι ότι είναι να φιλόξενο. Απλώ κάποιε φορέ εντάξει κάποιοι ε, για κάποιους λόγους ναι, δεν μπορώ να πω καλύτερα να πω πιο εντάξει, συγκεκριμένα να πω κάτι τα αφήνω απ' έξω αυτό και γι' αυτό ξαναεπαναλαμβάνω ότι εγώ χαίρομαι που είμαι αντιδήμαρχο κοινωνική πολιτική σε αυτή την πόλη, γιατί mm. οι, οι, οι δημότε μα τη δείξαν την ευαισθησία του γεμίζοντα ε, μια τεράστια αίθουσα του δημοτικού κτηρίου στο Δημαρχείο. Mm. Το οποίο ε, για να μεταφερθούν mm. θέλαμε τρία φορτηγά, και οι άνθρωποι μα είπαν ότι έχετε τόσα πολλά πράγματα που ίσω να μην μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και όλα. Άρα, αυτή η ανταπόκριση και από τα παιδιά και από τι οικογένειε και από τους μεγάλους εγώ μένω σε αυτή και χαίρομαι και. Το λέω για άλλη μια φορά ότι χαίρομαι που είμαι δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο σε αυτή την πόλη. Με αυτού του ανθρώπου που έχει. Λοιπόν, και με αυτό θα σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα κλείσουμε. Ωραία, Τάκα, Εγώ χαίρεστε που είστε αντιδήμαρχο σε αυτή την πόλη. Εννοείται. Βέβαια, και το δηλαδή, λέω και το εννοώ έτσι. Θα σα πω και εγώ τώρα κάτι προβοκατόρικο. Ε, Α καθίστε, πείτε, να, καθίστε να φτάσουμε στο τέλο. <laughs> <laughs> καθίστε να φτάσουμε σε επόμενε <laughs> εκλογέ. Εγώ θα είμαι μέχρι το τέλο. Βέβαια, αλλά αυτοί, αυτό το, το θέμα είναι ότι εγώ καλέστηκα να κάνω αυτό που κάνω. Προσπαθώ να το κάνω όσο, το, όσο καλύτερα γίνεται με συμβουλέ, με απόψει, με αντιδράσει, με οτιδήποτε. Αλλά πραγματικά έχουμε η Τρίπολη και ο Δήμος της Τρίπολης έχει πολύ ωραίους ανθρώπους, έχει σκεπτόμενους ανθρώπους και είναι το πιο σημαντικό αυτό που δεν κατευθύνονται και που τελικά μένουν μόνοι τους να αξιολογήσουν αν ένα έργο είναι καλό ή όχι ή αν μια κίνηση είναι καλή ή όχι. Ε, άσχετα με το αν ξαναβάλω εγώ ή αν ξαναβγούμε ή αν καλά θα, οτιδήποτε άλλο. Αυτά θα τα βρούμε Εγώ, εγώ είχα μια υποχρέωση σε αυτό που μου είχε αναθέσει ο δήμαρχός μου... και σε αυτό που μου ανέθεσαν οι δημότες βάζοντάς με δημοτικό σύμβουλο... να το φέρω όσο καλύτερα γίνεται σε πέρας... να ενώσω ε, φωνές, να ενώσω χαρακτήρες... να ενώσω κόσμο και να περάσουμε καλά σε αυτή την πόλη... γιατί mm -hmm. μόνο έτσι γίνεται μια πόλη να ανθίσει και να πάει, και να πάει καλά. Όχι όχι μόνο με την οικονομική, αλλά με ένα χαμόγελο, έτσι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βρέντα.